μου, γεια σου φιλενάδα μου, welcome to my channel again και welcome σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, ξέρεις τώρα τα δικά σου, εγγραφή, κουδουνάκι, like στο βίντεο, να παίρνω και εγώ δύναμη να ξέρω τι σου αρέσουν αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ, όπως βλέπεις στον τίτλο θα γίνει χαμός αυτό το βίντεο. Αρχικά έχω να σου πω ότι είναι σήμερα 5η-2η, έχει γενέθλια ο γιος μου, να το χαιρόμαστε πραγματικά. Οπότε όπως καταλαβαίνεις θα έχουμε κάποιες προετοιμασίες. Έχουμε κλείσει ήδη το κέντρο για να κάνουμε τα γενέθλια το Σάββατο, οπότε θα δεις και το Τζέρτζελο. Στο ίδιο κέντρο που είχα κλείσει και στην Ουρανία, είναι πολύ εύκολη λύση, μας ξέρει πλέον και ο μαγαζάτορας. Είναι πάρα πολύ καλή λύση, πιστεύω. Θα φάνε το σουβλάκι τους, θα κεράσουμε τους γονείς, θα περάσουμε ωραία, θα πιούμε τις μπυρίτσες μας, τα κρασάκια μας και. Λοιπόν, ήρθα από το κολυμπητήριο φιλενάδα και έφαγα μάνι το πρωινό μου. Ξέχασα να σου το δείξω γιατί αρκετά πίναγα και δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα. Έφτιαξα μία φέτα ολικής, έβαλα μία κουταλιά της σούπας φίστικο βούτυρο και έκοψα και μισή μπανάνα και έβαλα κανέλα. Παιδιά, μιλάμε, το καρήκωσα για πλάκα, έτσι, για πλάκα. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα είμαι εδώ για να κάνω την ρουτίνα μου, την πρωινή. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ γενικά όταν ξυπνάω την κάνω, αλλά τώρα μετά την πισίνα και τον ήλιο φιλενάδα, όπως και δίποτε, θέλει περιποίηση πάλι το δέρμα. Δεν γίνεται, παιδιά, είναι σαν να μου ζητάει τάισέμεν, υδατοσέμεν. Και τα χίλια, παιδιά, γιατί πραγματικά, αν εξαιρέσεις ότι έκανα μια βλακία ηλιχούδο, ξέρεις, όπως άλυφα τη φέτα του ψωμιού με το φυσικό βούτυρο, γιατί χθες το έκανα και σε σνακ, το έφαγα δηλαδή το πρωινό μου, έφαγα σήμερα, το έφαγα και σε σνακ απογευματινό. Έγλειψα ηλιχούδο το μαχαίρι, παιδιά, και κάνω μία κράτ. Και εδώ πέρα, αν και δεν φαίνεται, το ένιωσα όμως εγώ, έτσουξα. Έκανα απλά επιφανειακό κόψιμο. Και τώρα που βγάζω την κρέμα, παιδιά, πραγματικά, όχι τη ρουφάει, αλλά με τσιμπάει κιόλας, με τσούζει, πραγματικά. Προσέξτε, εμείς οι λιχούδες τα παθαίνουμε αυτά. Λοιπόν, και θα βάλω και την κρεμούλα μου, λίγο όμως. Και θα βάλω και θα κάνω και ενυδάτωση στο σώμα μου. Έλα, μάνα, άνοιξε, έλα ξεκάθαρα όμως. Αχ, παιδιά, πω. Ο ήλιος καίει πραγματικά. Εγώ, μεταξύ σε όλο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ που μαυρίζω κιόλας. Εννοείται ότι έχω βάλει αντιλιακή και αντιλιακό πριν πάω στην πισίνα. Πω, παιδιά, είμαι εγώ τώρα τσούζω γενικά τώρα. Τώρα αυτό είναι καλό. Και τι τσούζω. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην πάθω κάτι. Δεν ξέρω, σου είπα, μην δίνει σημασία στο μαλλί. Αύριο έχω κλείσει ραντεβού Παρασκευή να πάω να το φτιάξω. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξανακάνω τις αντάπιες, γιατί όπως βλέπεις έχουν κατέβει στο Θεό, κάτω, στο γόνατο, στον αστράγαλο. Αλλά δεν προλαβαίνω, πραγματικά. Σήμερα έχω κλείσει να πάω από Τρίχωση να κάνω τον Αλεξανδρίτη μου. Ναι, γιατί δεν προλαβαίνω η γυναίκα. Και τώρα θα κάνω και την ενυδάτωσή μου στο σώμα μου. Χρησιμοποιώ νταλόν τώρα, συγκεκριμένα έτσι το πήρα, τυχαίο, το Hackme. Είναι πάρα πολύ φρουτένιο κερασό κατάσταση. Α, πω, παιδιά, μου σκοβολάει, ειλικρινά. Και τώρα με την πισίνα που συνέχεια κάνω μπάνιο. Το δέρμα μου, παιδιά, έχει γίνει σαν το κόλο του μωρού. Πραγματικά όμως, πραγματικά. Λοιπόν, το πρόγραμμα στο είπα εν ολίγης, τι θα κάνω σήμερα και πού θα πάω. Το απόγευμα μεταξύ έχει εργοθεραπεία και ο Γιώργος. Επειδή εγώ τη Δευτέρα μοίρασα τις προσκλήσεις από την Παρασκευή, πήγα και πήρα πραγματάκια για την διακόσμηση του μαγαζιού και γενικά να πάρω τις προσκλήσεις, να δώσω στα παιδάκια. Έτσι διάλεξα να πάω στα Mac Store. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι πήραμε αυτές εδώ πέρα τις προσκλήσεις με θέμα πειρατή. Γενικά δεν πήγαινα για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, απλά μας άρεσαν και τις πήραμε. Οπότε αφού λέω η πρόσκληση είναι πειρατής, έτσι θα συνεχίσουμε και στην τούρτα. Και βρήκαμε μια πάρα πολύ ωραία τούρτα με θέμα πειρατή, θάλασσα, τώρα που είναι και το καλοκαίρι. Έχει και διάφορα παιχνίδια πάνω στην τούρτα, οπότε λέω εδώ είμαστε. Παραγγείλαμε και την τούρτα. Λοιπόν, πήρα και τα κεράκια. Ο γιος μου κλείνει 10 χρονών. Θα κλείσει τα 10 βασικά. Λοιπόν, επειδή του αρέσει το ποδόσφαιρο, είπα έτσι να διακοσμήσω με αυτό εδώ πέρα το σχέδιο τα μπαλονάκια, όπως είχα κάνει στην Ουρανία, τα έβαλα μέσα στα ποτήρια ανά τραπέζι, νομίζω ανά 4 τα είχα βάλει και έτσι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και επειδή του αρέσει το ποδόσφαιρο, πήρα μπαλονάκι για το ποδόσφαιρο και τώρα στα
φουσκωτά με τα νούμερα. Καλά, εντάξει, πολύ γέλιο. Πάω στα Max Store και παίρνω 11. 11 κεράκια, 11 το νούμερο φουσκωτό. Μπαίνω μέσα, μου λέει η κόρη μου, ρε μαμά, τα 10 κλείνει. Άντε ξαναμανά, άντε ξανακάνε επιστροφή. Βασικά έκανα ένα Max Store ανάκατα. Δεν πειράζει όμως, άξιζε. Λοιπόν, του πήρα αυτό εδώ πέρα το 1. Θα μπορούσα να το παραλείψω αυτό το κορώνι, αλλά δεν είχε παιδιά σκέτο ένα. Και του πήρα και το 0. Άλυσα το ένα μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο. Δεν πειράζει όμως. Για το γιούχου τώρα εμείς τα πήραμε. Και πήραμε και αυτό το λεγόμενο πάρτι που θα το βάλω απάνω στον τοίχο που με αφήνουν. Επίσης πήρα και ένα μπαμ μεγάλο. Περιμένω να το βρω και να σου το δείξω. Περίμενε. Λοιπόν, φιλενάδα, του πήρα και αυτό εδώ πέρα το μπαμ που θα το ανοίξουμε όταν θα λέμε το happy birthday και αυτά. Και γενικά νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, όλα έτοιμα, τα πιάτα έτοιμα, τούρτες, κουταλάκια, όλα αυτά τα έχει το κέντρο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα κάνουμε και τα γενέθλια, εξάλλου τους ξέρω, μας ξέρουνε και είναι πάρα πολύ κομπλέ γενικά. Λοιπόν, τι έχω να σου πω. Έχω να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα μου ήρθανε, χθες παρεμπιπτόντως κιόλας, τα παπούτσια που παρήγγειλα από Luigi και δεν ξέρω αν σου το έχω πει, με τον κωδικό που θα δεις εδώ πέρα για το όλο το 2022 σου δίνω τον επιπτωτικό κωδικό για να πάρεις ό,τι θέλεις από τη σελίδα του Luigi εδώ με αυτόν τον κωδικό για όλο το 2022. Αγαπάω Luigi, λατρεύω Luigi, έχω πάρει μαγιό, έχω πάρει παπούτσια, είναι όλα τα λεφτά, η ποιότητα είναι σούπερ και ιδίως τώρα καλοκαιρινά σανδάλια πλατφόρμες, παιδιά, ο πάτος είναι τόσο μαλακός που νομίζεις ότι το έχεις πάρει από φαρμακείο πραγματικά. Λοιπόν, τους εμπιστεύτηκα και ακόμα μια φορά και πήρα αυτή τη φορά παπούτσια στην κόρη μου για το γάμο, αυτός ο γάμος δηλαδή, ούτε εγώ να παντρευόμουν. Της πήρα αυτά εδώ πέρα τα πλατφόρμε σανδάλια, μπρονζέ, γιατί το φόρεμά της είναι κόκκινο, το φλωράρ αυτό, αν το θυμάσαι που το είχα πάρει από το sale. Φανταστικό, είναι πάρα πάρα πολύ μαλακό. Είναι φανταστικό. Οπότε, με τον κωδικό που σου δίνω, μπορείς να τα αποκτήσεις και εσύ πάρα πολύ οικονομικά παπουτσάκια. Τι άλλο έχω να σου πω, φιλενάδα, πριν πάω να μαγειρέψω άρακα, γιατί χθες στο Instagram έκανα, βασικά σας έδειξα ένα φαΐ το οποίο το πρωτογνώρισα, όπως σας είπα και στο Instagram, το πρωτογνώρισα στην Αίγινα και συγκεκριμένα στην Πέρδικα, σε ένα εστιατόριο που έβλεπες που ανεβήκαμε κιόλας. Ήμασταν στο μπαλκονάκι και έβλεπες όλη την Πέρδικα θέα, το λιμάνι. Και μας πρόσφεραν, που λέτε, μέσα σε πύλινο, μελιτζάνια, σάλτσα, μπέικον αντί για κυμά και από πάνω γιαούρτι. Και λέω, όπα, τι ωραία φάση είναι αυτή. Κάπου εδώ πέρα θα περνάνε και οι φωτογραφίες που έκανα story στο Instagram, να δεις και εσύ, να εμπνευστείς αν σ' αρέσει. Είναι πανεύκολο. Τη σάλτσα την κάνεις όπως θέλεις, πραγματικά. Εγώ έβαλα κρεμμυδάκι, έβαλα πελτέ, έβαλα τις μελιτζάνες στο φούρνο, λαδόκολα, λαδάκι, ξέρεις, μπαχαρικά, ό,τι θέλεις εσύ, αντί για να τις τηγανίσω. Έβαλα στο ταψί λαδάκι και σάλτσα και γενικά το πήγα στρώσεις. Σάλτσα μελιτζάνα, μπέικον, σάλτσα μπέικον, μελιτζάνα και λίγο τυρί μετά, άμα θέλεις. Μετά βάζεις και το γιαούρτι από πάνω και είναι τέλειο. Άμα δεν θέλεις μπέικον, μπορείς να το αντικαταστήσεις με μοτσαρέλα και παρμεζάνα, φιλενάδα. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα φτιάξω έναν αρακά, γιατί σήμερα που έχει ο Γιώργος γενέθλια, λέω να τους φτιάξω μπέργκερ το βράδυ, να το γιορτάσουμε πρώτο γύρο. Οπότε φάε τον αρακά έτσι, να στανιάρεις και μετά θα σου έρθει το καλύτερο το βράδυ. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω το δεύτερο πακετάκι που μου ήρθε αυτή τη βδομάδα. Είναι από ψυχογιός, είναι νέες κυκλοφορίες. Το ένα είναι από Μαρία Παναγοπούλου, το αποθυμένο Φυγή Αδύνατο. Είναι μια καταπληκτική ερωτική ιστορία και καταλαβαίνεις τώρα από τον τίτλο τι εστί αποθυμένο, φιλενάδα. Χαμός, ε! Χαμός. Θα μπει αυτή τη βδομάδα. Θα μπει διαγωνισμός, οπότε μείνε συντονισμένες. Και το δεύτερο βιβλίο που μου στείλανε είναι από την αγαπημένη μου συγγραφέας Λένα Μαντά, η Σφραγίδα, καινούριο, τώρα κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο της Λένας Μαντά. Έχει να κάνει ουσιαστικά ότι ο Βασίλης Ρέσης έφυγε, λέει, χωρίς να ρίξει δεύτερη ματιά στην κόρη του. Μυστηριώδης κατάσταση. Λοιπόν, ξέχασα το μεταξύ να σου πω ότι εσύ τώρα που βλέπεις το βίντεο, εγώ θα είμαι στην Αρχαία Ολυμπία. Αμέ, δεύτερη εκδρομούλα του σχολείου μας, εκπαιδευτική αυτή τη φορά. Οπότε εσύ θα βλέπεις τώρα το βίντεο και εγώ θα είμαι στην Αρχαία Ολυμπία. Αυτά, λοιπόν, αρκετά μονολόγησα. Πάω να φτιάξω τον αρακά μου, θέλω να βάψω και τα μαλλιά της μαμάς μου και μετά θα περιμένω τα παιδιά. Διάβασμα δεν ξέρω τι παίζει, γιατί πραγματικά δεν έχουν πολλά, αλλά σίγουρα θα έχουμε και κάτι, οπότε θα τα πούμε μετά που θα έρθουν τα παιδιά και θα τα πούμε και στο φαγητό.
Και εννοείται ότι φάγαμε και ήρθαμε τώρα εδώ πέρα να πιούμε καφέ και σοκολάτα. Έχουμε αφήσει τον Γιώργο για έναν περίεργο λόγο, όχι περίεργο, βασικά δεν είχαμε μαθήματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Στην έκτη βέβαια είχαμε, εννοείται ότι είχαμε μαθήματα στην έκτη. Στην τετάρτη δεν έχουμε, γιατί τώρα κάνουμε και πρόβες για το θεατρικό που θα ανεβάσουμε. Θα ανεβάσουμε άριστο φάνη, οπότε αφήσαμε τώρα και όλο την εργοθεραπεία και θα με τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι και μετά θα πάμε στο σπίτι να ράξουμε, να γιορτάσουμε τον πρώτο γύρο των γυναικείων. Παρασκευή σήμερα και έχω έρθει εδώ πέρα στο αυτοκίνητο. Πήγαμε για ένα καφεδάκι με τις μαμάδες και εγώ τώρα πάω κομμωτήριο. Επιτέλους, πάμε να φτιάξουμε μαλάκι. Hello again! Μετά από πολλές ώρες έχουμε εδώ πέρα και κάθομαι και έχω ανοίξει την κάμερα με πλέον βαμμένο μαλλί καινούριο. Το ίσιωσα λίγο φιλενάδο, παρόλα αυτά δεν ξέρω αν θα κρατήσει, γιατί όπως βλέπεις εγώ στάζω, λιώνω, σβήνω πραγματικά, αλλά ήθελα έτσι να φύγει ο όγκος από το σπαστό μου το μαλλί. Να είναι και αύριο έτοιμο. Εντάξει, τώρα και αν δεν είναι αύριο έτοιμο θα το πατήσω κι εγώ αύριο, να είναι έτσι λίγο πιο τελειοποιημένο. Λοιπόν, έχω να σου πω όμως παράλληλα ότι πήγα και ένα σούπερ μάρκετ, πετάχτηκα και λίγο εδώ πέρα στη γειτονιά μου δίπλα στα Lidl, πήρα κάποια πράγματα έτσι να ενισχύσω και αυτά που έχω, θα σου δείξω ακριβώς τι πήρα και κάπου εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να σου πω κάποια πράγματα. Τώρα που έτσι έχει ανοίξει ο καιρός και ανοίγουν και δουλειές, έχω να σου πω ότι δεν ξέρω αν θα είμαι τόσο τακτική πλέον στα βίντεο και θα έχουμε αυτό το κάθε κυριακάτικο βλογκάκι, γιατί πολύ απλά κιόλας τώρα μίλαγα με μια πελάτησα, άνοιξε ο καιρός, γίνονται πάρα πολλές βαφτίσεις, γίνονται πάρα πολλοί γάμοι, οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλουν οι πελάτησες και οι γυναίκες να περιποιηθούν τα άκρα τους, το πρόσωπό τους, οπότε ξέρεις μου είναι λίγο κάπως δύσκολη μέσα στα εισαγωγικά αυτή η περίοδος, νυχάκια, μακιγιάς, καταλαβαίνεις, οπότε λίγο με τα ραντεβού και αυτά είμαι λίγο κάπως στενά αυτή την περίοδο. Μέχρι να φύγω και να πάρω την κάμερα να σου κάνω καλοκαιρινά vlog εκτός Αθηνών. Οπότε θέλω να με συγχωρέσεις αν δεν έχουμε κάποιο βίντεο τις Κυριακές που έρχονται. Θα στο λέω εγώ στην κοινότητα, οπότε μην ξεχνάς εδώ πέρα στην κοινότητα του YouTube να βλέπεις τις αναρτήσεις μου. Αλλά παρόλα αυτά μην ξεχνάς να κάνεις και ένα follow στο Instagram, γιατί εκεί πέρα τα λέμε καθημερινά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σου δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Πάμε, έλα. Λοιπόν, έχω πάρει πένες, μου έφυγε το μεταξύ και τον ήχη, έλεος να πούμε. Πήγα να αλλάξω μπλούζα και μου πετάχτηκε τον ήχη. Οκ, θα το φτιάξω. Λοιπόν, πένες. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα τρικολόρια, τα σπαγκέτι. Πήρα γαλοπουλίτσα. Πήρα, παιδιά, αυτήν εδώ πέρα την βαλσαμική κρέμα, η οποία είναι με πορτοκάλι, έχει και λεμόνι και είναι όλα τα λεφτά, πραγματικά, φανταστική. Πήρα τορτίγες μαύρες και κανονικές. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την τύπου κοκακόλα ζελίντα, να το πω. Σαλατούλα, ολικής ψωμάκι, γιαουρτάκια, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα τσακίζουμε. Και τόνους. Εν τω μεταξύ πήρα και αυτό εδώ πέρα το ταχίνι σε φυσικό, όχι ταχίνι με μέλι. Πήρα αυτό εδώ πέρα το φυστικό βούτυρο, το οποίο είναι απαλό, αλλά έχει και κομματάκια κράντς μέσα φυστικού και είναι ό,τι καλύτερο. Και τέλος πήρα και αυτό εδώ πέρα το πληγούρι, το οποίο όπως βλέπεις έχει και λαχανικά μέσα. Είναι πάρα πολύ τα παιδιά και μου αρέσουν και εμένα. Πληγούρι λοιπόν με λαχανικά. Αυτά βασικά ήθελα, γι' αυτά μπήκα. Δεν έκανα μεγάλη κατάθεση, μπορώ να πω. Τα φιλευνάδα μου τώρα θα τα βάλω στη θέση τους, στα ψώνια. Και κάπου εδώ έχω να σου πω ότι ζεσταίνομαι πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Δεν μπορώ αυτή τη ζέστη, πραγματικά. Δεν την μπορώ, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σε ενημερώσω για το μακιγιάζ και για τα νύχια. Μπορείς και εσύ, άμα θέλεις, να μου στείλεις μήνυμα, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να σε βάψω, να σου κάνω τα νύχια, να σου κάνω ό,τι θέλεις. Και μασάζ έκανα παλιά, να φανταστείς. Αλλά το σταμάτησα γιατί έχω τη μέση μου. Οπότε, αν θέλεις ραντεβού σου, μπορείς να με βρεις Instagram, να κλείσουμε ραντεβουδάκι. Αυτά είχα να σου πω. Κάπου εδώ πέρα θα κλείσω τη μέρα. Οπότε θα τα πούμε αύριο. Να φτιάξω και αυτό εδώ πέρα το νύχι, το ρημάδι. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμη για το πάρτι, παιδιά. Υδρώνω για πλάκα, έτσι. Το που κρατάω είναι ένα από τα μπολόνια που θα βάλω στο κέντρο.
Το μακιγιάζ μου είναι αυτό. Και πάμε στο κέντρο. Ήρθαμε, περάσαμε τέλεια, το χαρήκαμε πάρα πολύ. Γιώργο, έλα, να σε χαίρομαι, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και στο πάρτι μας. Ξέρετε εσείς που μας βλέπετε και του χρόνου να σε χαίρομαι. Αυτά. Φάγαμε τούρτα, η γλώσσα μου είναι μπλε. Ναι, από την τούρτα που είχαμε έτσι στην παραλία, ξέρω εγώ, ήταν δηλαδή πειρατές και είχαμε εκεί τη θάλασσα. Και επειδή είχε χρώμα μέσα, εδώ και το κατάσταση, σαν μπέμπα έγινα κι εγώ. Δηλαδή έπιανα τα πιάτα με το μπλε και έγινα σκατούλες. Δεν πειράζει, χαλάλη σου. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας κλείσουμε. Θα ανοίξουμε τώρα και τα δωράκια των φίλων μας. Και εμείς πρέπει να κοιμηθούμε, να ηρεμήσουμε, να κάνουμε μπάνιο, να κοιμηθούμε. Εμείς αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε. Πέντε πρέπει να ξυπνήσουμε, να ετοιμαστούμε. Γιατί 6 και 20 πρέπει να είμαστε στο σχολείο. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε like. Like σε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να χτυπάτε και το κουδουνάκι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!